Τεράστια κονδύλια ύψους πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ διεκδικούν πρώην βουλευτές και συνταξιούχοι αυτές τις μέρες από το δημόσιο σε δίκες που αναβάλλονται για μερικούς μήνες εν αναμονή της κρίσης ανώτερου δικαστηρίου. Οι περισσότερες αγωγές υποβλήθηκαν το 2007 και διεκδικούν ποσά κατά μέσο όρο της τάξης των 250.000 ευρώ περίπου η καθεμία για αναδρομικές αυξήσεις τουλάχιστον μίας πενταετίας αλλά και αποζημίωση για ηθική βλάβη. Γιατί οι πρώην βουλευτές θεωρούν ότι με τη μία αύξηση περίπου στο διπλάσιο των αποδοχών τους, το ελληνικό δημόσιο προσέβαλε την προσωπικότητά τους. Η εκδίκαση των υποθέσεων συμπίπτει χρονικά με τις δύσκολες για όλους τους πολίτες μνημονιακές μέρες. Ντροπή. Ντροπή τους είναι σε αυτή την κατάσταση. Ωστόσο βλέπουμε σε όλη αυτή την οικονομική συγκυρία, βλέπουμε ότι προσπαθούν να διεκδικήσουν. Απορώ πώς μπορούν και το σκέφτηκαν και το κάνανε αυτό το πράγμα και ζητάνε. Δεν έχουν ίχνος ντροπής και τσίπας, τίποτα. Δεν βλέπουν. Ταυτόχρονα όμως ήταν και κάποιες αποζημιώσεις σε περιπτώσεις ηθικής βλάβης. Ηθικής βλάβης, ε! Τη δική μας ηθική βλάβη ποιος θα την πληρώσει, παιδιά, με όλα αυτά που περνάμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Κανονικά πρέπει να έχει περικοπές, όχι να ζητήσουν αναδρομικά. Τώρα σε αυτή την. Τέτοιες δυσχέρειες που έχει ο κόσμος, επιτρέπεται. Εγώ είμαι συνταξιούχος και δεν μου τα βγάζω πέρα. Και βλέπω αυτούς 250, πόσες χιλιάδες. Δεν είναι σωστό. Και τόσο χρόνια που τους ψηφίζαμε, μετανιώνομαι τώρα που τους ψηφίζαμε. Αυτό. Και σε μια εποχή που θα λέγαμε για τους ίδιους τους πολίτες είναι ιδιαίτερα δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη, όχι δύσκολη. Δεν τα βγάζουμε πέρα. Σύνταξη. Αυτά. Πώς τα χαρακτηρίζετε δηλαδή αυτή την κίνησή τους? Τι να σου πω, ψυχολόγητη να την πω, πώς να την πω, δεν στέκει να πούμε πολιτικά, να πούμε που ήταν τόσα χρόνια αυτή η καλή πολιτική, οι περισσότεροι ήταν πολύ καλοί, δεν στέκει, τι να πω. Απαράδεκτο είναι να λιγοστέψουν και να πάρουν λιγότερα λεφτά για να δώσουν στους φτωχούς. Καθώς βλέπουμε ότι αυτή την εποχή... Είμαστε συνταξιούχα και ξέρω τι δυσκολίες έχουμε. Και όλο ακόμα θα λέγαμε ότι δυσκολεύει η κατάσταση περισσότερο για όλους τους πολίτες. Που έχουν παιδάκια, που πεινάνε, εμείς τουλάχιστον έχουμε ψωμάκι τώρα. Αυτοί δεν έχουν καθόλου. Και εγώ έχω παιδιά και ξέρω πόσο δυσκολεύεται. Η δουλειά του πάει άσχημα τώρα. Αυτοί έχουν μάθει στα πολλά. Είναι συνδυσμένοι. Δεν μπορούν με τα λίγα και ψάχνουν. Δεν σκέφτονται το λαό αυτοί κανένα. Αυτοί είναι αντιπάρτους. Δεν έχουν ούτε φιλότιμο, τίποτα. Όσο μπορούν να πάρουν, να φάνε, να φύγουν. Και σε μια περίοδο που θα λέγαμε ότι όλος ο κόσμος πεινάει. Και σε τέτοια περίοδο. Φαντάσου σε Κρήτη κάνανε. Τι να πεις, δεν έχει λόγια να περιγράψει. Είναι, τι να πεις, ο κόσμος που φέρει αυτή το μελί τους. Να σημειώσουμε ότι στη λίστα των βουλευτών βρίσκονται μεταξύ άλλων ο Γκαλύπ Γκαλύπ και ο Σωτήρης Στολίδης. Ωστόσο, σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, ο κύριος Στολίδης τόνισε ότι η αγωγή κατατέθηκε όταν η χώρα δεν αντιμετώπιζε προβλήματα, ενώ με δεδομένη την οικονομική συγκυρία και τα όσα βιώνουν σήμερα οι πολίτες, πρόθεσή του είναι να παραιτηθεί της αγωγής.